Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή, 7 Μαΐου του 2023. Έχουμε σοβαρές εξελίξεις, ιδιαίτερα στην Τουρκία. Είναι ένα θέμα που θα το θίξουμε στο τέλος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ουκρανία. Εκεί είναι το κεντρικό θέμα, είναι η προετοιμασία για την αντεπίθεση. Είδα και δημοσιεύματα και στον Ουκρανικό τύπο και στο Δυτικό τύπο που λένε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ανάγκη από μεγάλο αριθμό γεφυρών για να γεφυρώσουν είτε το Δνίπερο, που ο Δνίπερος δεν γεφυρώνεται, είναι ένα, για να γεφυρώσουν άλλα ποτάμια τα οποία ρέουν στον Δνίπερο. Γιατί? Διότι είναι γνωστό ότι όταν μια δύναμη υποχωρεί στη διάρκεια του υποχωρητικού αγώνα, καταστρέφει τις γέφυρες και για να περάσει τα ποτάμια και τα κολλήματα ο επιτιθέμενος, αυτός που προελάβει, πρέπει να έχει γέφυρες, υλικά γεφύρωσης. Είδα πάντως, κυκλοφόρησε κάποια βίντεο, κανονικά βίντεο για διαφημιστικά του Ουκρανικού στρατού, που δείχνουν να εκπαιδεύονται πώς περνούν ποταμό με βάρκες, με μεγάλες βάρκες, περίπου θωρακισμένες, που αυτό αφορά την διάβαση του Δνίπερου ποταμού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χερσόνας, της Ζαπορίζια, νότια της Ζαπορίζια. Εκεί δεν υπάρχουν γέφυρες πλέον, είναι υποχρεωμένοι για να μεταφέρουν δυνάμεις στην ανατολική όχθη του Δνίπερου, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα. Φυσικά αυτά είναι ευάλωτα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο ευάλωτα από τα μέσα της ξηράς. Εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα είναι αυτό, η βίαιη διάβαση ποταμών, έτσι λέγεται στη στρατιωτική ορολογία. Χθες, Σάββατο το βράδυ, είχαμε πυραυλικές επιθέσεις και από αεροπλάνα στρατηγικού βομβαρδισμού. Τα Τουπόλεφ απογειώθηκαν και εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον στόχων στην Ουκρανία, όπως επίσης και πλοία από την Κασπία θάλασσα. Αυτά βγαίνουν από τις βάσεις τους κάποια μίλια ανοιχτά και από εκεί εκτοξεύουν πυράβλους, οι οποίοι προσγειώνονται και πλήττουν στόχους που έχουν προκαθορισμένους στόχους. Να πούμε ότι παραμένει στην επικαιρότητα η κατάρριψη του υπερηχητικού πυράβλου Κιντζάλ, μια μεγάλη επιτυχία από τα συστοιχίες Patriot. Επίσης αναφέρεται ότι στο Μικολάγεφ, το είδα πριν από λίγο σε ένα άρθρο, ήταν κλειδωμένο, δεν επιτρέπει, θέλει να γίνει κανείς συνδρομητές, ότι βλήματα ρωσική πύραυλη έπληξαν στόχους στο Νικολάγεφ με νατοϊκό υλικό, υλικό δηλαδή που αφορά την επιστράτευση, και είχε συγκεντρωθεί στο Νικολάγεφ για να δοθεί στις ταξιαρχίες και το έπληξαν και το κατέστρεψαν. Επαναλαμβάνω, δεν είδα το άρθρο γιατί ήταν κλειδωμένο, μόνο τον τίτλο του, με επιφύλαξη το αναφέρομαι αυτό, αφού δεν διάβασα και λεπτομέρειες, δεν το είδα και από πουθενά αλλού. Επίσης, εκτός από τις επιθέσεις, η Κρυμαία το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιεί και πυράβλους, αυτά τα πυρομαχικά, Lancet λέγονται, είναι drone με πυρομαχικά τα οποία πετούν κατευθείαν στο στόχο, αυτοκτονίας. Έχω δει αρκετά βίντεο που χτυπούν, εκτύπησαν ένα αντιαεροπορικό που βρετανικής κατασκευής, είδα πριν από λίγο ένα βίντεο. Πάντως οι Ρώσοι χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτό το πυρομαχικό, το υπτάμενο πυρομαχικό ας πούμε, το οποίο από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να έχει μεγάλη εκρηκτική γόμωση, ούτε, αλλά σε κάθε περίπτωση 2-3 κιλά ίσως να έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν χτυπάει ένα όχημα το προκαλεί καταστροφή, το θέτει εκτός μάχης δηλαδή, δεν έχει σημασία αν το καταστρέφει εντελώς. Πάντως τέτοια οχήματα αντιαεροπορικά και οχήματα ραντάρ το πυροβολικό, αυτά τα προκαλεί μεγάλη ζημιά. Αυτοί πάντως που και οι Ουκρανοί δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και αυτοί αντιδρούν στις επιθέσεις των Ρώσων, βομβάρδισαν στην περιφέρεια Μπελγκορόντ, βρίσκεται βόρειο-δυτικά του Χάρκοβο, βόρεια του Χάρκοβο, την Μπελγκορόντ. Εκεί χτύπησαν έναν αγωγό φυσικού αερίου και ένα
έναν υποσταθμό της ΔΕΗ μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλούν και αυτοί με τη σειρά τους ζημιές, όπως επίσης είχαμε εκτόξευση 10 μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Ουκρανία στην Κρυμαία. Οι Ρώσοι λένε ότι τα κατέριψαν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται ότι πλέον έχουν δώσει, ο πόλεμος διεξάγεται με άλλα μέσα και με τις κλασικές δυνάμεις φυσικά στο έδαφος και στον αέρα, αλλά πλέον έχει μεταλλαχθεί ο πόλεμος, έχει μετεξελιχθεί σε έναν πόλεμο υπτάμενων πυρομαχικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών. 10 μη επανδρομένα αεροσκάφη ίσως χρησιμοποιήσουν, κάνουν μια αντιτακτική Ουκρανή, όπως οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είτε ιρανικής κατασκευής, είτε αυτά τα οποία τα Γκεράν, τα οποία είναι ιρανικά, τα κάνουν συναρμολόγηση στη Ρωσία, τα αλλάζουν ονόματα και τα... Αυτά τα χρησιμοποιούν για να εξαντλήσουν τα πυρομαχικά της αντιεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Ένα Γκεράν κάνει 20-30 χιλιάδες ευρώ, ίσως και 50, ενώ ένας αντιεροπορικός πύραυλος μπορεί να κάνει 500 χιλιάδες ή και ένα εκατομμύριο. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι ότι δεν βρίσκεται. Άρα το ίδιο πράγμα πιθανόν πληρώνουμε το ίδιο νόμισμα οι Ουκρανοί τώρα τους Ρώσους, στέλνοντας 10 μη επανδρομένα αεροσκάφη μόνο μία φορά. Σκεφτείτε τι γίνεται. Έχουμε πει ότι όλα αυτά όταν τα αναφέρουμε πρέπει να βγαίνουν συμπεράσματα και για την Ελλάδα. Σκεφτείτε τι προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα σε περίπτωση που πάμε σε μία ένταση ή σύγκρουση με την Τουρκία, την οποία δεν αποκλείει ο Τσαβουσόγλου, θα τη δείτε όταν έρθει η σειρά. Η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη και για αντίμετρα, δηλαδή να σταματήσει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και ό,τι άλλα αυτά τα υπτάμενα πυρομαχικά να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και εκεί τα είδα ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν τα όσα που έχουμε εμείς στα νησιά, που κάποιοι τα λένε σαπάκια. Μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους και καταρρύπτουν ακόμα και πυράβλους. Άρα έχουμε τα όσα εκεί και άλλα κλασικά αντιεροπορικά πυροβόλα, πολυβόλα, με τα οποία μπορούμε να καταρρύψουμε και με αυτά. Τα νησιά πρέπει να είναι εξοπλισμένα, αλλά πρέπει να έχουμε και εμείς ό,τι απέκτησαν οι Ουκρανοί. Τα δικά μας πυρομαχικά, υπτάμενα πυρομαχικά, τα δικά μας μη επανδρομένα αεροσκάφη, για να πλήξουμε τον αντίπαλο όταν αποφασίσει να κάνει κάτι εναντίον των νησιών. Είναι ένα μείζον ζήτημα, μείναμε πίσω, η τεχνολογία υπάρχει παντού. Βλέπετε ότι αυτά που χτύπησαν το Κρεμλίνο πιθανότατα ήταν κινέζικα, με 7-8 χιλιάδες δολάρια. Έτσι. Άρα πρέπει να μην υπάρχει μονάδα στον ελληνικό στρατό που δεν έχει τέτοιες δυνατότητες, είτε για μία παντρωμένα παρατήρησης, ακόμα και η τελευταία μονάδα, αλλά ακόμα και για προσβολή των θέσεων του εχθρού. Αυτά, δεν είχαμε άλλα για την Ουκρανία. Να περάσουμε στην Ρωσία. Ένα κορυφαίο ζήτημα των τελευταίων ημερών ήταν οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της μισθοφορικής, του μισθοφορικού στρατού της Βάγνερ, του Πριγκόζιν. Ξέρετε τώρα, αν διαβάσει και δει κανείς τι είπε αυτός ο άνθρωπος, εκφεύγουν, δεν λέγονται τέτοια πράγματα, ούτε για αστείο, και δεν δικαιολογούνται ούτε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το στρατό του εκεί, οι μισθοφόροι είναι, αλλά είναι στρατός και μετρά πολλά θύματα. Ήβρις εναντίον του Υπουργού Άμυνας, ήβρις, όχι μόνο προδότης, ήβρις χιδαίες του πεζοδρομίου, και εναντίον του Υπουργού Άμυνας του Σεργέη Σοϊγού και εναντίον του Γκερασίμοφ. Είπε μάλιστα ότι στις 10 του μηνός, ο Σονούπο δηλαδή, την επόμενη της γιορτής της νίκης, αποσύρω τις δυνάμεις μου από τον Μπαχμούτ. Είχαμε δήλωση του Καντήροφ που είπε θα αντικαταστήσει με ένα τμήμα ειδικών δυνάμεων που έχει στην Τσετσενία με τις δυνάμεις Αχμάτ. Αυτό ο Ποντόλιακ είπε ότι είναι ένα παιχνίδι, δεν πίστεψε ποτέ ότι θα φύγει, έκανε μια δήλωση. Ο Ποντόλιακ είναι ο σύμβουλος του Ζελένσκι. Εν πάση περιπτώσει, τον είδαμε χθες, αφού είχε προχθές έκανε τις δηλώσεις, χθες τον είδαμε να λέει θα αποσυρθώ μένα από τον Μπαχμούτ, αλλά θα συνεχίζω να εργάζομαι για τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και σήμερα είδαμε να κάνει δήλωση και να λέει ότι δέχτηκα, κατά πάσα πιθανότητα είχαμε παρέμβαση του ίδιου του Πούτιν, ο οποίος είπε θα έχεις όποτε τα ζητήσεις έγκαιρα, ό,τι πυρομαχικά και ό,τι οπλικό σύστημα ζητήσεις, μάλιστα
του έδωσε τον Σουροβίκιν. Ο Σουροβίκιν είναι ο πρώην επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην Ρωσία. Στη συνέχεια, μετά τις αποτυχίες του ρωσικού στρατού το φθινόπωρο που πέρασε, που αναγκάστηκε να υποχωρήσει ο ρωσικός στρατός από αρκετές θέσεις και χάνοντας πολλά εδάφη, έφεραν τον Σουροβίκιν διοικητή, δημιούργησαν ενιαίο μέτωπο, γιατί μέχρι τότε ήταν διοικητές και δεν είχαν ενιαίο μέτωπο και ενιαίο διοικητή, τον έκαναν ενιαίο διοικητή, στη συνέχεια τον έκαναν υποδιοικητή, γιατί έφεραν τον ίδιο τον Γκερασίμοφ, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, δηλαδή επικεφαλής του μετώπου. Τώρα λοιπόν, προφανώς με εντολή Πούτιν, δίνουν στον Πριγκόζιν ως σύνδεσμο στην ουσία με το Υπουργείο Άμυνας και με τις αρμόδιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διοικητική έρευνα και με τα πυρομαχικά και τον εφοδιασμό σε πυρομαχικά, το δίνουν σαν σύνδεσμο τον Σουροβίκιν. Τώρα τι να σας πω, αυτά είναι εξελίξεις που πραγματικά δεν αντέχουν κριτική. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα του μεγέθους της Ρωσίας με το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Αυτά είναι αστιότητες. Δηλαδή να καθυβρίζεται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο υπουργός άμυνας από έναν αρχηγό μισθοφορικής ομάδας και στη συνέχεια αυτό το κράτος να απειλεί ότι θα αποχωρήσει, στη συνέχεια αυτό το κράτος να υποχωρεί απέναντι στις απειλές και να του δίνει τον Σουροβίκιν, τον υποδιοικητή του μετόπου δηλαδή, ως σύνδεσμο για να τον πείσει να παραμείνει, και τελικά δήλωσε σήμερα ο Πριγκόζιν ότι θα παραμείνει στο πεδίο. Πάντως, ο Σύρσκι είναι ο στρατηγός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το μέτωπο του Μπαχμούτ από την ουκρανική πλευρά. Φαίνεται ότι είναι ικανός άνθρωπος, τον έχω διαβάσει αρκετές φορές τις δηλώσεις που έχει κάνει για το μέτωπο, μετρημένος είναι. Δήλωσε λοιπόν ότι διαπιστώνει ποιοτική αναβάθμιση της παρουσίας των Ρώσων στο μέτωπο του Μπαχμούτ, ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα μείνει το Μπαχμούτ, θα το αφήσουν έτσι και θα δώσουν βαρύτητα οι Ρώσοι στην άμυνα περιμένοντας τη ρωσική αντεπίθεση. Δηλώνει τώρα ο στρατηγός Σύρσκι ότι οι Ρώσοι έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά και τα οπλικά συστήματα που δρούν στην περιοχή, που χρησιμοποιούνται στην περιοχή, και τις δυνάμεις τους. Και μετά από αυτή τη δήλωση ήρθε και η δήλωση του Πριγκόζιν. Παρεμπιπτόντως είδαμε σε βίντεο τις τρεις τελευταίες μέρες, προφανώς αυτό εννοούσε ο Σύρσκι, απεινή βομβαρδισμό του εναπομείναντος τμήματος του Μπαχμούτ υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Βομβαρδισμό τη νύχτα είδαμε, λες και ήταν φωτισμένη η πόλη. Σήμερα οι Ουκρανοί κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στην περιοχή, που είναι απαγορευμένο όπλο. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι και εκεί ο πόλεμος καλά κρατεί. Πάντως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από ανθρώπους που, από δικές μου πηγές τέλος πάντων, που μιλούν ότι τα προβλήματα που έχει η ρωσική οικονομία, δεν ξέρω από τους αριθμούς και ποιος είναι ο πληθωρισμός, διάβασα ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ χαμηλά, ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας είναι υψηλά. Αυτά, εντάξει, τα βλέπω και τα διαβάζω. Μιλώ τώρα για πληροφορίες από ανθρώπους που ζουν εκεί, από μεγάλους επιχειρηματίες, που λένε ότι ένας κάτοχος εμπορικού κέντρου, για παράδειγμα, είπε σε έναν φίλο ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα, δεν έχουμε προϊόντα στο εμπορικό κέντρο, αυτό που λέμε mall, να εκθέσουμε, και έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα έσοδα. Δύο είναι τα προβλήματα. Πρώτον, δεν έχει ο κόσμος χρήματα, και δεύτερον, δεν έχουμε προϊόντα να εμπορευτούμε και να πουλήσουμε, μόνο κάποια προϊόντα που παίρνουμε από Τουρκία. Αυτή είναι που σημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ρωσίας, ασχέτως τι λέει και τι πουλάει στους δυτικούς. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα. Σύντομη θα είναι η απόψινή μας εκπομπή, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε. Αραβικός σύνδεσμος είναι ένας σημαντικός θεσμός του αραβικού κόσμου. Όπως ξέρετε, ο αραβικός κόσμος
εκτείνεται από τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Όλη η Βόρειος Αφρική είναι αραβικές χώρες, ο αραβικός κόσμος δηλαδή είναι σημαντική συνιστόσα του παγκόσμιου συστήματος. Και δεν είναι μόνο ούτε γεωγραφικό, η γεωγραφική έκταση την οποία καταλαμβάνει, ούτε ο πληθυσμός, αλλά είναι και η οικονομία ορισμένων χωρών. Χθες είπαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν μέλος στην εταίρος διαλόγου στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Έχουμε πει ότι η Σαουδική Αραβία είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Η Αίγυπτος είναι μια πολύ μεγάλη χώρα από τις σημαντικότερες στον αραβικό κόσμο και λόγω της γεωγραφικής θέσης και λόγω του Σουέζ που ελέγχει. Το Ιράκ είναι μια χώρα που έχει περίπου 50 εκατομμύρια, εξ ολοκλήρου αραβική με εξαίρεση τους Κούρδους που κατοικούν στον Βορρά. Η Συρία είναι μια σημαντική χώρα με 25 εκατομμύρια πληθυσμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει προβλήματα ο αραβικός κόσμος και προβλήματα ενότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο αραβικός σύνδεσμος τους δίνει μια επίφαση ενότητας και μπορούν εκεί να πάρουν κάποιες αποφάσεις, να καταδικάσουν κάποιες ενέργειες που γίνονται εναντίον του αραβικού κόσμου. Είχαν εξοβελήσει από τον αραβικό σύνδεσμο το 2011 κατόπιν πιέσεων των συμμάχων της Δύσης, είχαν εξοβελήσει τη Συρία και ο Άσαντ ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος, ο αποσυνάγωγος του αραβικού κόσμου, δεν του μιλούσε κανένας. Είδαμε λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα άρχισαν οι προσπάθειες, ιδιαίτερα ξεκίνησε πριν το σεισμό. Έχουμε και εκεί διπλωματία του σεισμού, δεν έχουμε μόνο στα ελληνοτουρκικά. Ξεκίνησε πριν το σεισμό, τα Εμιράτα έκαναν τολμηρό βήμα, το Ομάν έκανε τολμηρό βήμα, άρχισαν να καλούν και τον Άσαντ να επισκεφτεί, έκανε και 2-3 ταξίδια στο εξωτερικό. Τώρα λοιπόν με τον σεισμό, όντως άνοιξε τον εναέριο χώρο η Συρία, ήρθαν ανθρωπιστική βοήθεια από τις αραβικές χώρες. Χθες στο Κάιρο είχαν σύσκεψη Υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου. Είπαμε ότι υπήρχαν διεργασίες και στη Σαουδική Αραβία στην προηγούμενη σύσκεψη για να γίνει δεκτή η επανεισδοχή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο. Επειδή το είχα συζητήσει και με διπλωμάτες, εξέφρασαν αμφιβολίες κυρίως στην Ελλάδα, εννοώ, που γνωρίζουν τον αραβικό κόσμο, εξέφρασαν αμφιβολίες κυρίως λόγω των ενστάσεων που προέβαλε το Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ, ίσως αναλογικά η πλουσιότερη χώρα στον αραβικό κόσμο, για να μην πω σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα, έχει τεράστιο όγκο μετρητών στα θησαυροφυλάκια του, αλλά ο μεγαλύτερος πλούτος βρίσκεται ακόμα στην θάλασσα, στον Περσικό κόλπο. Εκεί κάνει συνεκμετάλλευση με το Ιράν, γιατί βρίσκεται πάνω στο όριο της ΑΟΣ. Εν πάση περιπτώσει, το Κατάρ ήταν αυτό το οποίο έδωσε. Το Κατάρ είναι αυτό που χρηματοδοτεί και την Αλτζαζίρα. Χρηματοδοτείται αυτό το πρακτορείο ειδήσεων, αυτός ο οργανισμός, ειδησιογραφικός οργανισμός, από τους σημαντικότερους στον κόσμο, το Κατάρ. Το Κατάρ λοιπόν ήταν αυτό το οποίο χρηματοδότησε τον πόλεμο εναντίον του Άσαντ στη Συρία. Αυτό πλήρωσε ολόκληρα μεταφορικά αεροσκάφη με όπλα από διάφορες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και του Ανατολικού Μπλοκ, μετέφεραν με αεροπλάνα όπλα στην Τουρκία. Η Τουρκία τα παρέλαβε, τα πλήρωνε το Κατάρ, τα παρελάμβανε η Τουρκία. Με αυτά εξόπλισε είτε τους λιποτάκτες του Συριακού στρατού που κατέφυγαν στην Τουρκία, είτε περίπου 50.000 τζιχαντιστές που συνέρευσαν από όλες τις χώρες του κόσμου. Τους υποδέχθηκε η Τουρκία, τους εκπαίδευσε και τους έστειλε στη Συρία, κατέστρεψε τη Συρία, το Κατάρ μαζί με την Τουρκία, αυτές οι δύο χώρες κατέστρεψαν, την πολιτική την ευθύνη την έχει η Δύση φυσικά, αλλά αυτές οι δύο χώρες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Κατάρ χρηματοδότησε, η Τουρκία έπαιξε το βρώμικο ρόλο. Φυσικά είχε και απίστευτα κέρδη η Τουρκία από αυτήν την ιστορία. Μόνο η βιομηχανική περιοχή του Χαλιπίου που την λαιλάτισαν οι Τούρκοι μεθοδικά, έκλεψαν βιομηχανικό εξοπλισμό που ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον μετέφεραν στην Τουρκία και εκεί είτε έκαναν εργοστάσια είτε τον μεταποίησαν. Το Κατάρ λοιπόν ήταν αντίθετο στην επανεισδοχή, γιατί είναι και ο ένοχος αυτής της κατάστασης.
Να θυμίσουμε πάλι ότι ο Μισελ Αούν, χριστιανός, πρώην πρόεδρος του Λιβάνου, από σημαντική οικογένεια, είναι αυτός που είπε αυτοί που πλήρωσαν τον πόλεμο για να γκρεμιστεί η Συρία, αυτοί να πληρώσουν να την ανοικοδομήσουν, και εννοούσε το Κατάρ. Τώρα λοιπόν σήμερα έγινε πραγματικά μια μεγάλη ανατροπή, ξανά μέλος του Αραβικού Συνδέσμου η Συρία, και θα ξαναδούμε τον Άσαντ να νομιμοποιείται πλέον από τον αραβικό κόσμο. Είναι ένα κεφαλαιόδος σημασίας, μια κεφαλαιόδος σημασίας εξέλιξη αυτή, γιατί αν δείτε το χάρτη, η Συρία έχει ένα κομβικό ρόλο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και του Καυκάσου, ένα κομβικό ρόλο. Τώρα λοιπόν σταδιακά μπαίνει στο παγκόσμιο σύστημα δια της αποδοχής στον Αραβικό Σύνδεσμο. Να θυμίσω μόνο τη δήλωση του, αν δεν κάνω λάθος, του Μπλίνκεν, ο οποίος είπε εμείς δεν συμφωνούμε με τους εταίρους μας, οι οποίοι ενθαρρύνουν την επιστροφή του Άσαντ, την νομιμοποίηση του Άσαντ, αν θέλετε, και την επιστροφή στο διεθνές σκηνικό. Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χειριστούν οι ΗΠΑ αυτήν τη νέα εξέλιξη. Φαίνεται πάντως ότι ο αραβικός κόσμος πλέον δεν υπακούει στα κελεύσματα της Ουάσιγκτον, όπως γινόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ένα δείγμα είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την διαμάχη μεταξύ Σκοπίων και Βουλγαρίας. Να θυμίσουμε ότι ενώ εμείς μπορεί την υπογραφή να την έβαλε μόνο ο Κοτζιάς, μπορεί την πολιτική ευθύνη να την ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να ενέκριναν την συμφωνία 152 πόσοι από το ΣΥΡΙΖΑ και από διάφορα άλλα κόμματα που έγινε εκείνο το έσχος τότε και ενέκριναν, κύρωσαν τη συμφωνία με τα Σκόπια. Πάντως η Ελλάδα είναι αυτή η οποία αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα στους Σκοπιανούς. Ενώ λοιπόν εμείς, που δεν είναι υπερφύαλο να το λέμε αυτό, που είμαστε ιδιοκτήτες της ιστορίας της Μακεδονίας, και της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής ταυτότητας. Αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια του ελληνισμού. Δεν υπάρχει κανένας ιστορικός στον κόσμο. Μιλώ για κανονικός ιστορικός, όχι για λαντζή, όπως είναι κάποιοι στα Σκόπια ή δύο-τρεις εδώ στην Ελλάδα. Να θυμίσω μόνο ότι είχαμε μία επιστολή που την υπέγραψαν 350 ιστορικοί και καθηγητές ιστορίας όλο τον κόσμο και έλεγαν στον Ομπάμα, νομίζω, ναι, στον Ομπάμα, να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Άρα, κανείς δεν πιστεύει λοιπόν ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος και μακεδονική ταυτότητα. Εμείς πιστέψαμε, οι προαναφερθέντες, το εγκρίναμε, αλλά δεν το ενέκριναν οι Βούλγαροι. Και οι Βούλγαροι υποχρέωσαν τους Σκοπιανούς να κάνουν δήλωση για τη μακεδονική γλώσσα, που στην ουσία με τη δήλωσή τους, για να ανοίξει η πόρτα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δήλωσή τους στην ουσία λένε ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αυτό λένε, την έχω διαβάσει τη δήλωση. Κάποια στιγμή, άμα τη βρω, ίσως να την διαβάσουμε επιλέξει εδώ. Και φυσικά δεν υπάρχει και μακεδονικό έθνος. Ο ένας από τους ανθρώπους που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι ένας Βούλγαρος ευρωβουλευτής. Ο οποίος και η Βουλγαρία, φυσικά, εκτός από αυτό, ζήτησε να γίνει κανονική τροποποίηση του συντάγματος και όχι μαϊμού, όπως έγινε με εμάς, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κανονική τροποποίηση του Συντάγματος Σκοπίων και να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα στα Σκόπια. Να πούμε ότι ο αριθμός, αναφέρονται διάφορα στο διαδίκτυο, πόσοι Σκοπιανοί πήραν βουλγαρικό διαβατήριο για να έχουν την ελευθερία μετακίνησης στην Ευρώπη, αλλά είναι αλλού, λέει, 100.000, αλλού 200.000. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί μιλούν βουλγάρικα και κάποια στιγμή, εάν εκλείψουν οι λόγοι και οι κύκλοι που καλλιέργησαν την ψευδομακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε ότι είμαστε Βούλγαροι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν αυτό συμφέρει την Ελλάδα ή όχι, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Η ιστορική αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα λοιπόν, εκεί έχουν ανοίξει κάποιους συλλόγους οι Βούλγαροι, βουλγαρικούς συλλόγους. Έχουν πολιτική αυτό το κράτος. Και έβαλαν φωτιά οι Σκοπιανοί ψευδομακεδόνες εθνικιστές σε αυτούς τους συλλόγους, χτύπησαν κάποιους ανθρώπους. Είχαμε επεισόδια, διπλωματικά επεισόδια και κρίση μεταξύ Σκοπίων και Σόφιας. Δεν άφησαν
Καλά, εκείνο με τον Κότσε Ντέλτσεφ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν άφησαν τη Βουλγαρική Επιτροπή να πάει στο μνημόσυνο. Σήμερα λοιπόν δεν επέτρεψαν ένα Βούλγαρο ευρωβουλευτή να επισκεφτεί, να παραστεί σε ένα μνημόσυνο που έγινε στη Στρούμνιτσα. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο να το διαβάσουμε γιατί είναι σημαντικό. Οι αστυνομικές αρχές δεν επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα σε Βούλγαρο ευρωβουλευτή. Οι αστυνομικές αρχές των Σκοπίων δεν επέτρεψαν χθες την είσοδο στη χώρα σε 5 πολίτες της Βουλγαρίας, μεταξύ αυτών και στον ευρωβουλευτή Αντρέι Κοβάτσεφ, ανήκει στο κόμμα του Μπορίσοφ, αυτή είναι η ερχόμενη δύναμη τώρα, οι οποίοι σκοπό είχαν να παραστούν σε επιμνημόνιση συνειδέηση στο μνημείο πεσών των Βουλγάρων στρατιωτών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο χωριό Νόβο Σέλο, κοντά στην πόλη Στρούμνιτσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών των Σκοπίων, εκεί υπάγεται η αστυνομία, οι 5 πολίτες της Βουλγαρίας, στους οποίους δεν επιτράπει είσοδος, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν τη χώρα. Σωστό, πάντα. Όλα τα κράτη έτσι λένε τώρα. Η αστυνομία δεν πρόκειται να επιτρέψει ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, σε κανέναν να παραβιάζει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και να προσβάλλει και να υποτιμά τους πολίτες και το κράτος. Σε τέτοια πρόσωπα δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στη χώρα, προστίθεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ιστορικών των Σκοπίων. Άμεση ήταν η διπλωματική κρίση, έχουμε έτσι. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, το οποίο λέει: οι λόγοι της άρνησης εισόδου στα Σκόπια προκαλούν σύγκυση. Βόρεια Μακεδονία λέει, αλλά εγώ δεν πάει η γλώσσα μου. Σε σχέση με το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελάχιστη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της ΒΟΥΜΟΥ, άντε ας το λέω έτσι, αποτελεί ο τερματισμός των προκλήσεων προς τη Βουλγαρία, τους Βούλγαρους και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Η βουλγαρική πλευρά θα δέσει επίσημα το θέμα αυτό στις αρχές της ΒΟΥΜΟΥ και στους διεθνείς εταίρους της, καθώς παρόμοια γεγονότα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις καλής γειτονίας και στις προσπάθειες της βουλγαρικής πλευράς για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη δημιουργία θετικού κλίματος για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Ανακοίνωση του Βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, η πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια διοργανώνει μνημόσυνο στα βουλγαρικά νεκροταφεία στο χωριό Νόβο Σέλωτες της ΒΟΥΜΟΥ για τους πεσόντες Βουλγάρους στρατιώτες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος, ας τον είχαν απαγορέψει ξανά τον Ευρωβουλευτή. Ο ίδιος Ευρωβουλευτής, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος, εξέφρασε την έκπληξή του για την ενέργεια αυτή των αστυνομικών αρχών της ΒΟΥΜΟΥ, καθώς όπως ανέφερε, έχει παραστεί τουλάχιστον 10 φορές σε επιμνημόσυνες δεήσεις για τους Βούλγαρους στρατιώτες στη χώρα αυτή. Οι σχέσεις της ΒΟΥΜΟΥ με την Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα τεταμένες, ψυχρές τα τελευταία 3 χρόνια. Η Βουλγαρία το περασμένο διάστημα παρεμπόδιζε επί 2 χρόνια την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΒΟΥΜΟΥ Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ανοιχτών εθνικών, γλωσσικών και ιστορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των Σκοπίων. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία στη βάση μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η Σόφια θα άρει το βέτο που έχει θέσει για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, με την προϋπόθεση ότι η ΒΟΥΜΟΥ θα προχωρήσει σε τροποποίηση του συντάγματός της με τη συμπερίληψη σε αυτό της βουλγαρικής μειονότητας που ζει στη χώρα. Η συμφωνία αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο μεγαλύτερο κόμμα, στο ΒΜΡΟ, το οποίο έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνενέσει στην τροποποίηση του συντάγματος. Άρα δεν πρόκειται και η Βουλγαρία να άρει το βέτο. Λοιπόν, αυτά για την Βουλγαρία. Να θυμίσουμε ότι εμείς ξεπουλήσαμε το όνομα. Οι Βούλγαροι επιμένουν, παρότι δεν τους ανήκει, αλλά για δικούς τους λόγους. Αυτοί υπερασπίζουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς αν τα υπερασπιζόμαστε εμείς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είδα ότι η φρουρή της Επανάστασης στο Ιράν έχουν πιάσει κι άλλο ελληνικό πλοίο, το πλοίο Νιώβη. Ανήκει σε κάποιον εφοπλιστή, νομίζω είναι με σημαία Παναμά, αλλά είναι ελληνικών συμφερόντων. Ο πλειοκτήτης είναι Έλληνας. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το έπιασαν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ακούστε, και δεν μιλάμε για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Ο εφοπλισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τους εφοπλιστές. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή το άρθρο ενός αριστερού, του Πάμπλο, αυτού του ράπτη, τον οποίο τον είχαν κατηγορήσει για διάφορα. Είχα διαβάσει ένα άρθρο
Αριστερός είναι ο άνθρωπος, το λέω τώρα για τους αριστερούς φίλους του, του καναλιού, ο οποίος ανέλυε την τεράστια εθνική σημασία του εφοπλισμού για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό. Δηλαδή δεν είναι μόνο εφοπλιστές, είναι τα πληρώματα και οι αξιωματικοί είναι σχεδόν όλοι οι Έλληνες, είναι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που έρχεται στην Ελλάδα, σε ελληνικές τράπεζες και στην ελληνική οικονομία, είναι η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, την οποία την καταστρέψαμε, βγάλαμε μόνοι μας στα μάτια μας, η οποία αν λειτουργήσει σωστά και αν επανέλθουν οι Έλληνες πλειοκτήτες και επισκευάζουν ή και χτίζουν στην Ελλάδα καράβια, το κέρδος για την ελληνική οικονομία θα είναι πολύ πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Πολύ πάνω. Άρα είναι ένα εθνικό θέμα η ναυτιλία. Άρα η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει την εμπορική ναυτιλία να την προστατεύει και να την προστατεύει μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει με τις χώρες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εμπορική ναυτιλία. Ποια είναι η πρώτη χώρα? Η Αίγυπτος, εντάξει με το Σουέζ, είναι το Ιράν, το οποίο ελέγχει τα στενά του Χορμούς, ελέγχει τον Περσικό κόλπο, από εκεί περνάει το 30-40% των ελληνικών δεξάμενων πλοίων. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει καλές σχέσεις με το Ιράν. Τώρα, αν ενοχλείται η Ουάσιγκτον ή και το Τελαβίβ, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν επικαλείσαι εθνικούς λόγους, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν να εμπλέκεται στον τρόπο με τον οποίο ασκεί μια χώρα την εξωτερική της πολιτική. Επαναλαμβάνω, όταν επικαλείσαι εθνικά συμφέροντα. Άμα το κάνεις σκόπιμα για να κάνεις κακό είτε στην Αμερική είτε στο Ισραήλ, έχουν δικαίωμα να σου πούνε, ρε φίλε, τι είναι αυτά που κάνεις. Είμαστε σύμμαχοι, είμαστε φίλοι. Αυτό που κάνεις βλάπτει εμένα. Γιατί το κάνεις? Όταν επικαλεστείς όμως εθνικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα είχαν πιάσει άλλα δύο πλοία, και επειδή ξέρω το παρασκήνιο τι έγινε, μπλέχτηκαν διάφοροι από εδώ, ζήτησαν λεφτά και από τους, από τους πλειοκτήτες, υποτίθεται θα πλήρωναν τους Ιρανούς, μιλάμε για τεράστια διαφθορά. Αντί να βοηθήσουμε δηλαδή, τους πατάμε να πάνε πιο κάτω, να τους πνίξουμε. Τώρα λοιπόν πάλι το Νιώβε, ένα υπερσύγχρονο, το βλέπω στη φωτογραφία, ένα καταπληκτικό δεξαμενόπλιο στα χέρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αν υπάρχει, αν είναι εναυλωμένο, σημαίνει 200.000, ίσως και 200.000 την ημέρα κόστος. Ποιος, δολάρια, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει τις σχέσεις της με, όσες, με όλες τις χώρες του κόσμου και να τις αναπτύξει με βάση τα εθνικά της συμφέροντα. Και όχι να βγάζουμε πάλι μόνοι μας τα μάτια μας. Πάμε. Ήταν το προαναγγείλαμε, ήταν το περιμέναμε και αυτό σήμερα έγινε. Ο Ιμάμογλου μιλούσε σήμερα, ο δήμαρχος της, του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, μιλούσε στο Ερζουρούμ. Το Ερζουρούμ είναι η Θεοδοσιούπολης, είναι μια πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής Αρμενίας. Έχω διαβάσει διάφορα, λένε ότι το Ερζουρούμ σημαίνει γη των Ρωμαίων, των Ελλήνων, του Βυζαντίου δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι παραδοσιακή αρμενική πόλη, έχει υποστεί εκτουρκισμό, ένα κομμάτι της, το νότιο τμήμα του νομού Ερζουρούμ είναι 3-4 επαρχίες είναι Κούρδοι, οι άλλοι είναι Τούρκοι, αλλά εκεί είναι θα έλεγα η καρδιά του τουρκικού εθνικισμού, το Ερζουρούμ, η Θεοδοσιούπολη. Παρεμπιπτόντως, μέχρι το 1900, μέχρι την αρχή της γενοκτονίας, είχαμε μία ελληνική κοινότητα εκεί. Η Μητρόπολη Θεοδοσιουπόλεως ανήκει στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, ανήκαν εκεί οι άνθρωποι, ήταν Έλληνες πόντοι που είχαν δημιουργήσει μια ισχυρή κοινότητα, είχαν τότε σύλλογο και θεατρική ομάδα παρακαλώ. Φανταστείτε το επίπεδο. Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχει μαυρίλα, η μαυρίλα του τουρκικού νεοναζισμού. Πήγε λοιπόν σήμερα ο Ιμάμογλου να μιλήσει στο Ερζουρούμ. Οι Τούρκοι έχουν μετασκευάσει ορισμένα λεωφορεία. Αντί να στείλουν εξέδρες, πηγαίνει το λεωφορείο εκεί, το οποίο έχει και τα ηχητικά, ανεβαίνει στην ταράτσα του λεωφορείου. Όποιος πολιτικός, όλοι οι πολιτικοί το κάνουν. Σε πολύ μεγάλες χώρες στείλουν πόλεις για μεγάλες συγκεντρώσεις, στείλουν εξέδρες. Αλλά ξέρετε, άμα πάει να κάνει 3 ομιλίες σε μια μέρα, πάει το λεωφορείο, στείνεται, αναπτύσσει τα μεγάφωνα, ανεβαίνει πάνω στην εξέδρα ο πολιτικός, βγάζει το λόγο κτλ. Σήμερα λοιπόν, είδα πριν από λίγο, τώρα η ώρα είναι περίπου 8.30-9, πριν από λίγο έγινε, μιλούσε στο Ερζουρούμ ο Ιμάμογλου,
τον επιτέθηκε μια ομάδα 150 νέων, γκριζιλίκοι ήταν, με πέτρες, και πραγματικά, εγώ όταν το διάβασα, λέω εντάξει, τώρα ίσως περνούσε το λεωφορείο, κάποιος χαζός του ρίξε μια πέτρα. Δεν είναι έτσι. Είδα το βίντεο. Η επίθεση έγινε την ώρα που μιλούσε στο λεωφορείο και οι πέτρες έπεσαν και στον ίδιο. Είδα δηλαδή αυτοί που ήταν δίπλα να πιάνουν τα πόδια τους επειδή έτρωγαν πέτρες. Τελικά είδα στο βίντεο, θα το δείτε και εσείς στις τηλεοράσεις, να τον παίρνουν, να διακόπτει δηλαδή την προεκλογική του ομιλία. Τον μετέφεραν, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα, να το ξαναπώ, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Να πω και κάτι άλλο. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε και στα αγγλικά, θα το δείτε στο YouTube. Ένα μεγάλο ποσοστό των αστυνομικών στις αστυνομικές σχολές, όταν τραγουδάνε τα δικά τους τα τραγούδια τα νεοναζιστικά, χαιρετούν σαν τους γκρίζους λύκους. Άρα, όταν η αστυνομία είναι το άντρο των γκρίζων λύκων, γιατί να προστατέψει τον Ιμάμογλου από μια επιχείρηση των κανονικών γκρίζων λύκων, όχι των ένστολων, των άλλων. Είδα ότι ο Ιμάμογλου θα γυρίσει πίσω με αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, κάλεσε τον κόσμο στο αεροδρόμιο να τον προϋπαντήσει για να δείξει τη συμπαράσταση και φυσικά είπαν ότι ο αστυνομικός διευθυντής θα λογοδοτήσει την επόμενη των εκλογών. Αυτό, προσέξτε, αυτό είναι ένα δείγμα της προβοκάτσιας, της σειράς με τις προβοκάτσιες που θα γίνει μέχρι να πάμε, όχι στις 14, αυτό είναι μια εβδομάδα. Μέχρι τις 28, το δεύτερο γύρο, να δούμε. Χθες είπαμε ότι για το Cambridge Analytica, έτσι. Σήμερα λοιπόν μιλούσε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Έβγανε ένα βίντεο, όχι με τον Κιλιστάρογλου, με τον Μουράτ Καραγιλάν. Ο Μουράτ Καραγιλάν αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα, ηγετική ομάδα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται η κορυφή στη στρατιωτική ιεραρχία λέγεται Μουράτ Καραγιλάν και στην πολιτική ιεραρχία είναι ο Ζεμίλ Μπαϊκ. Ο Μουράτ Καραγιλάν λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, έχω μεταφράσει το βιβλίο του «Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν», το έχουμε εκδώσει και στα ελληνικά. Ήταν τότε που η Τουρκία έκανε παρέμβαση στην κυβέρνηση Σαμαρά να μην παρουσιαστεί το βιβλίο στο Πολεμικό Μουσείο, να φέρουμε εισαγόμενο ναζισμό δηλαδή στην Ελλάδα. Αρχίσουμε να καίμε τα βιβλία. Εμείς κάναμε μια ακαδημαϊκή δουλειά. Έκδοση, ακαδημαϊκή. Ένας άνθρωπος, συλλογικό έργο ήταν, αλλά το υπογράφει ο Καραγιλάν, έγραψε τι σημαίνει η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, μια κοινωνική, κοινωνιολογική, πολιτική και επιτελική μελέτη. Την παρουσιάσαμε στο Πολεμικό Μουσείο. Μας έγιναν ενέργειες από το Υπουργείο Εξωτερικών, αθλειότητες για να μην παρουσιαστεί, μέχρι που έφτασε το σέμα στο Σαμαρά και είπε το βιβλίο θα παρουσιαστεί κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί, δεν θα κάνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα ό,τι θέλουν. Δεν το λέω τώρα για να υποστηρίξω κανέναν, όπου πρέπει το Σαμαρά να το στυλιτεύσουμε, αυτό λοιπόν το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζει λοιπόν το Μουράτ Καραγιλάν σε ένα βίντεο. Ήταν δηλαδή ο Ερντογάν πάνω στην εξέδρα, έδειχνε το βίντεο, λέει κοιτάξτε τα χάλια μας. Και έδειχνε τον Καραγιλάν να λέει Χάιντε, δηλαδή να λέει το μήνυμα που έλεγαν, που λέει ο Κιλιστάρογλου, η Αξενέρ, όλοι, και να δείχνει ότι όπως τους λένε οι Τούρκοι, οι τρομοκράτες, ορίστε βοηθούν, υποστηρίζουν τον Κιλιστάρογλου. Αυτή ήταν η αρχή της προβοκάτσιας. Και φυσικά δεν ήταν ο Καραγιλάν, το έφτιαξαν το βίντεο, έτσι. Τώρα, ο Κιλιστάρογλου σε ένα βιντεάκι δείχνει πώς θα κατασκευαστεί ο νέος δρόμος του μεταξιού. Ένας δρόμος, δεν ξέρω αν γίνει και σιδηρόδρομος, πάντως είδα τον χάρτη, ξεκινάει από την Τουρκία, μέσω του Ιράν, δεν πάει μέσω του Αζερβαϊτζάν και φτάνει στην Κίνα. Είναι ο νέος δρόμος του μεταξιού. Η πρώτη απόλυξή του είναι και πάλι η τραπεζούντα, όπως ήταν στην αρχαιότητα, και η δεύτερη απόλυξή του είναι στις ακτές, είτε τις μικρασιατικές ακτές, είτε στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Επίσης έχουμε και ένα άλλο θέμα. Έχουμε μία αποκάλυψη ενός υπηρεσιακού παράγοντα ότι ιδιωτικοποιήθηκε το αεροδρόμιο της Ατάλειας και πουλήθηκε για 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκεί λοιπόν η καταγγελία είναι ότι υπήρχε προσφορά για 5 δισεκατομμύρια, αλλά αφαίρεσαν από το φάκελο της εταιρείας που πρόσφερε τα 5 δις,
5 δις κάποια χαρτιά, την απέκλεισαν και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στα 3 δις. Ένα δισεκατομμύριο κατηγορείται ότι πήρε ο Ερντογάν. Και αν δεν επικαλούνταν το, έλεγε σήμερα η Αξενέρ, πού είναι κύριε Ερντογάν το ένα δις, κατηγορώντας τον ίδιο τον Ερντογάν ότι τα πήρε, δεν θα το έλεγα, έτσι. Θα έλεγα τώρα το είπε κάποιος, όχι, το είπε η Αξενέρ, είναι, θα είναι ίσως αύριο η Πρωθυπουργός της Τουρκίας, το λέμε και αυτό. Ένα δις μόνο από το αεροδρόμιο της Ατάλειας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτή τη στιγμή ο πλουσιότερος πολιτικός στον κόσμο είναι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι αποτελέσματα. Υπάρχει μία δημοσκοπική εταιρεία, εταιρεία δημοσκοπήσεων που λέγεται Αβρασία, Ευρασία δηλαδή. Σήμερα έβγαλε αποτελέσματα. Τώρα εντάξει να σας πω, το λέω από τώρα, φαίνονται λίγο φουσκωμένα έτσι. Αλλά εγώ αφού λέω ποιος το υπογράφει, σας λέω και τι αποτελέσματα έβγαλε. Επειδή είπαμε χθες ότι θα παίξει κρίσιμο ρόλο η κατανομή των εδρών στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε νικητή από τον πρώτο γύρο και κερδίσουν η Λαϊκή Συμμαχία, δηλαδή Ερντογάν και Κρυζιλίκη, κερδίσουν 301 έδρες, είναι 600 οι έδρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, αν πάρουν 301-302 έδρες, τότε θα έχουν αυτή τον έλεγχο του κοινοβουλίου. Άρα, στο δεύτερο γύρο, αυτός που θα ωφεληθεί θα είναι ο Ερντογάν. Ασχέτως αν προηγείται, εκτός και αν προηγείται πολλές μονάδες ο κ. Δάρογλου. Γιατί? Διότι θα επικαλεστούν την πολιτική αστάθεια, τον κίνδυνο από την πολιτική αστάθεια. Δηλαδή, άμα βγει ο κ. Δάρογλου, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Πώς θα περνάνε νόμοι? Αυτό θα ευνοήσει τον Ερντογάν. Τι λέει σήμερα λοιπόν η Αβρασία? Προσέξτε πώς είναι η κατανομή των εδρών. Η Ερντογάν και Μπαχτσελή, ΑΚΠ και ΜΕΧΑΠ, παίρνουν 278 έδρες. Δηλαδή δεν παίρνουν, δεν φτάνουν τις 300 έδρες. Και 322 παίρνουν όλοι οι άλλοι, που όλοι οι άλλοι στηρίζουν τον Κιλιστάρογλου, όπως είπαμε. Όσον αφορά δε τις προεδρικές εκλογές, κρατηθείτε, Κιλιστάρογλου 50,9%, δηλαδή σχεδόν 51%, Ερντογάν 43,6%, Σινάν Ογκάν, ο τρίτος ο εθνικιστής, ο Ναζί, 3% και ο Μουαρέμι Τζε πέφτει στο 2,5%. Έτσι εξηγείται το 50,9% του κ. Δάρογλου. Έπεσε ο Ιντζέ, οι ψηφοφόροι που προέρχονται όλοι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του κ. Δάρογλου, τον έχει 50,9%. Ένα σημαντικό θέμα, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε τώρα, την Κυριακή θα τα δούμε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα μια εβδομάδα πριν, αυτά είναι τα αποτελέσματα υπογεγραμμένα. Ο Ερντογάν για άλλη μια φορά τα πήρε, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, τα πήρε στο κρανίο, γιατί το Der Spiegel, τώρα ξέρετε, είναι περιοδικός φραγίδα, σημαία της Γερμανίας. Τον παρουσιάζει, έχει τίτλο «Ο σπασμένος θρόνος του Ερντογάν». Τον έχει στον προεδρικό θρόνο που έχει κάνει στο προεδρικό μέγαρο, στο οποίο είπε ο κ. Δάρογλου δεν πρόκειται να πατήσω εκεί. Εγώ θα ξαναγυρίσω στην Τζάνκαλιά, δηλαδή στο προεδρικό μέγαρο του Μουσταφά Κεμάλ, η οποία σημειωτέων βρίσκεται πάνω σε αρμένικη γη. Αρμενίου που τον γεροκτόνησαν οι Τούρκοι. Το ίδιο και το τουρκικό κοινοβούλιο σε αρμένικη γη βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει θα πάω λίγο ξανά στην Τζάνκαλιά και εκείνο θα το κάνω φοιτητική λέσχη, νοσοκομείο κτλ. Το προεδρικό μέγαρο. Εκεί λοιπόν τον παρουσιάζει τον Ερντογάν να κάθεται στο θρόνο και από πίσω ο θρόνος να έχει ένα ρήγμα. Άρα ο σπασμένος θρόνος του Ερντογάν. Ανέβηκε στα κάγκελα ο Ερντογάν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είδα πριν από λίγο έναν πίνακα. Ναι, είδα πριν από λίγο έναν πίνακα που έχει την Τουρκία μέσα στις 25 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, 900 δισεκατομμύρια δολάρια το ΑΕΠ της. Αυτό δεν το έχει αξιολογήσει σωστά η Ελλάδα, πιστεύω. Αφήστε τώρα τον πληθωρισμό, αφήστε την πόσο πεινάει ο Τούρκος, το κρεμμύδι και όλα αυτά. Είναι θέματα που αφορούν την εσωτερική κατάσταση. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει μία παραγωγική βάση, ισχυρή παραγωγική βάση, έχει αναπτύξει το εμπόριο,
έχει αναπτύξει το εξωτερικό εμπόριο και έχει φτάσει στο σημείο, οι εξαγωγές της δεν ξέρω φέτος θα φτάσουν τα 200 δις. Προσέξτε τι συνέβαινε και γιατί πιστεύω ότι δεν έχει αναλυθεί αρκούντος αυτό το θέμα από Έλληνες και ιστορικούς αλλά και πολιτικούς επιστήμονες. Οι Οθωμανοί, όταν μπήκαν, καταρχάς δεν μπήκαν πρώτοι οι Οθωμανοί, μπήκαν πρώτα οι Τουρκομάνοι στην Ανατολή, πρώτα επιχείρησαν να μπουν από τη Συρία, δεν πέτυχαν να μπουν από τη Συρία, μετά μπήκαν από το Μάτζικερ το 1071. Όταν μπήκαν λοιπόν, υπάρχει ένα εκπληκτικό έργο του Σπύρου Βριώνη για τον τρόπο με τον οποίο τη συρρήκνωση του ελληνισμού από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Και εκεί δείχνει, έχει και έναν καταπληκτικό χάρτη, ποιο ήταν το δόγμα το επιχειρησιακό των Τουρκομάνων τότε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από την Κεντρική Ασία, ήταν ομάδες. Δηλαδή είχαν τα κοπάδια τους, είχαν τα άλογά τους και τα όπλα τους. Η ισχύ τους ήταν τα όπλα. Και όταν μπήκαν στην Ανατολία και είδαν πόλεις οι οποίες είχαν συγκεντρώσει πλούτο αιώνων, διότι επί Βυζαντινής Αυτοκρατορία, επί χίλια χρόνια, δεν υπήρχε εμφύλιο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Που σημαίνει υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των λαών και των φυλών και πλούτος. Παραγωγή πλούτου. Όλες αυτές τις πόλεις, έχει ένα χάρτη ο Βριώνης, πώς περικύκλωναν οι Τούρκοι τις πόλεις. Και υπάρχει μία παράδοση που λέγεται Γκανιμέτ. Τι σημαίνει αυτό? Είναι παράδοση μουσουλμανική. Ότι όταν πολιορκούν κάποιοι άνθρωποι μία πόλη και τελικά καταφέρουν να την αλώσουν, δικαιούνται με βάση επί τρεις ημέρες να λαιλατήσουν τον πλούτο αυτής της πόλης και μόλις λήξει η τρίτη μέρα, ό,τι έχει ο καθένας στα χέρια του ανήκει. Όλοι όμως, από το στρατηγό μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη. Έτσι λοιπόν άρχισαν σταδιακά να αποκτούν τον πλούτο των άλλων. Μία πόλη, δύο πόλεις, μέχρι που φτάσαμε την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά δηλαδή με τον Οσμάν από την Προύσα, ο οποίος διέλυσε τα διάφορα εμιράτα που υπήρχαν και ένωσε τον τουρκικό κόσμο στην Ανατολία και έκανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή η παράδοση όμως συνεχίστηκε. Δηλαδή έκαναν το λεγόμενο θρησκευτικό πόλεμο και όταν κατακτούσαν εδάφη έπαιρναν τον πλούτο που έβρισκαν και το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και φυσικά αναλόγως έπαιρναν πλούτο και οι πασάδες και οι υφιστάμενοι τους. Αυτός ήταν ο τρόπος της παραγωγής πλούτου, ήταν δηλαδή η λαιλασία του πλούτου των άλλων. Προσέξτε, δεν το λέω για να κακολογήσω, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Το 1699 σταμάτησε αυτό όμως, προϋπόθεση για να παράγεις πλούτο, αφού ήταν αυτό το δόγμα, ήταν να καταλαμβάνεις νέα εδάφη για να παίρνεις τον πλούτο των άλλων. Το 1699 αυτή η διαδικασία σταμάτησε. Πού σταμάτησε? Στις πύλες της Βιέννης. Και όσο δεν έπαιρναν τον πλούτο των άλλων, στράφηκαν στη φορολογία. Τι συνέβαινε λοιπόν? Ήταν μία περίοδος που ήταν σταθερά και μετά άρχισε η συρρήκνωση. Και όσο συνεχιζόταν η συρρήκνωση των εδαφών που κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τόσο εντυνόταν τα προβλήματα για να φτάσουν στον Αβδούλ Χαμίτ και μετά στους Νεότουρκους και στη διάλυση. Ήταν οικονομικοί οι λόγοι, έτσι. Είχε μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1880 τόσο, το Ντουμουμιέ, και αυτό οδήγησε στην διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί δεν παρήγαγαν πλούτο? Υπήρχε και ένας δεύτερος λόγος. Ο πρώτος ήταν το δόγμα της λαιλασίας του πλούτου του άλλου. Το δεύτερος λόγος είναι απίστευτο. Ο ανδρικός πληθυσμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτός από τους ισχυρούς γραφειοκράτες του κράτους, πασάδες κτλ., στρατεύονταν, πήγαινε στο στρατό. Δεν στρατεύονταν οι χριστιανοί. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Αρμένοι, ούτε και οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι. Δεν στρατεύονταν. Και δεν στρατεύονταν γιατί ο πόλεμος που έκαναν ήταν ιερός, τζιχάντ, και ήταν αμαρτία να βάλεις έναν που δεν είναι πιστός να πολεμάει για τον ιερό πόλεμο, έτσι. Άρα τους άφηναν να κάνουν αυτοί όλη την οικονομική, παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα, εμπορική κτλ. Και σαν αντιστάθμισμα πλήρωναν αυτοί που δεν στρατεύονταν το 10% της φορολογίας, τη δεκάτη που ξέρετε. Αυτό όμως αποξένωσε τους Οθωμανούς
και από τη βιομηχανία και από το εμπόριο και από τα χρηματοπιστωτικά, τα οποία τα είχαν στα χέρια τους όλα, οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι. Αυτό λοιπόν οδήγησε μετά στη γενοκτονία. Αυτά θα τα πούμε τώρα, έχουμε 19 Μαΐου, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Και γι' αυτό δεν είχαν παράδοση στο εμπόριο και στην παραγωγή και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό εμπόριο, γι' αυτό δεν είχαν παράδοση. Τώρα όμως οι Τούρκοι απέκτησαν. Δηλαδή από τότε που έγιναν κράτος, από τότε που εξόντωσαν τις μειονότητες και εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν, πήραν τη θέση τους ως αστική τάξη, πήραν τη θέση των Ελλήνων και των Αρμενίων και των Εβραίων εν μέρη. Από τότε λοιπόν οι Τούρκοι άρχισαν να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που έχουν στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στο εξωτερικό εμπόριο, και φτάσαμε σήμερα η Τουρκία. Προσέξτε, το πλεονέκτημά της τους προηγούμενους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν μόνο η τέχνη του μάχεστε, του να πολεμάνε δηλαδή. Και αυτό να το αναγνωρίσουμε, με βάση αυτό επεκτάθηκαν. Και το η αρχήριο στέρνα ήταν η οικονομία. Τώρα προσέξτε τι κάνουν. Αποκτούν δική τους αμυντική βιομηχανία, δηλαδή επανέρχονται, ξαναποκτούν ένα πλεονέκτημα στο μάχεστε με την εθνική αμυντική βιομηχανία και ταυτόχρονα σβήνουν το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα που είχαν, και το μετατρέπουν σε πλεονέκτημα, γίνονται και οικονομική δύναμη. Εδώ λοιπόν δεν έχει γίνει σωστή ανάλυση της Τουρκίας, πρέπει να την αναλύσουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, πρέπει να αναλύσουμε και το οικονομικό δόγμα της Τουρκίας, αλλά και το δόγμα το αναπτυξιακό και το της ανάπτυξης της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη χώρα, γιατί κακά τα ψέματα, όπως σήμερα, ξέρετε τι είπε σήμερα ο Τσαβούσογλου. Λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν μαλώνω πλέον με τον Δένδια, στο Χαμπέρ Τούρκ το είπε, δεν μαλώνω με τον Δένδια, αλλά άμα δεν συμφωνήσουμε, λέει, θα μαλώσουμε. Δηλαδή μας απείλησε ότι αν δεν δεχθούμε αυτά που ζητούν, ότι θα ξαναπάμε πάλι σε μια... Και να περάσουμε στο τελευταίο θέμα λοιπόν. Περιμένετε εδώ, γιατί εδώ είναι τα ωραία. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Και τις τρεις προηγούμενες κρίσεις, στην ουσία, αν δεν σχεδιάστηκαν στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, εν πάση περιπτώσει άναψε το πράσινο φως. Και αναφέρομαι την κρίση του χώρα, την κρίση του σεισμικ και την κρίση των ημείων. Δηλαδή αυτές οι κρίσεις, επειδή υπήρχε ανάγκη η Ελλάδα να γίνει συνεργάσιμη και να τα βρει με την Τουρκία σε ένα βαθμό, προκαλούσαν την κρίση, σχεδιασμένα όμως, και ήταν προδιαγεγραμμένη η επόμενη μέρα της κρίσης. Δηλαδή πώς θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τι θα συμφωνήσουν. Γι' αυτό με το χώρα ακολούθησε το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου η Ελλάδα άκουσον δέχθηκε να εξομοιώσει τα δικαιώματά της στην έρευνα για υδρογονάρθρακα στο Αιγαίο με τα δικαιώματα της Τουρκίας. Και είπαμε, άμα δεν βγάζει η Ελλάδα, δεν θα βγάζει και η Τουρκία. Πέρα από τα 6 μίλια. Δηλαδή με βάση τη Βέρνη το 1976, 6 μίλια από τις ακτές της Πιερίας, της Λάρισας, στη Ραφίνα, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει έρευνες. Γιατί το υποσχεθήκαμε τότε στους Τούρκους. Ήρθε ο Ανδρέας, αυτό το αμφισβήτησε. Και το αμφισβήτησε, είπε δεν ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης και είπε δεν δίνω ούτε ένα EQ, Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα στην Τουρκία. Ακολούθησε μια σκληρή πολιτική μέχρι που του έβγαλαν το σεισμικ. Στο σεισμικ λοιπόν, παρότι επιχειρησιακά ήμασταν καβάλα, ακολούθησε τον Ταβός. Και στον Ταβός ξέρετε τι έγινε. Το Κυπριακό, ο Ανδρέας δέχτηκε να πάει στο Ράφι, έκτοτε η καταστροφή συνεχίζεται κάθε μέρα που περνάει. Κάθε μέρα που περνάει συνεχίζεται η καταστροφή του ελισμού της Κύπρου. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Λέει το Κυπριακό στο Ράφι, δεν κατάλαβα γιατί να μπει στο Ράφι. Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και μετά να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε από το νησί. Λοιπόν, και τι άλλο είπε ο Ανδρέας, δέχθηκε ότι ισχύει το, είπε το μη πόλεμος, αυτά τα παραμύθια τα γνωστά, και είπε, δέχθηκε ότι ισχύει η Βέρνη. Φτιαχτώ και εκείνο το επεισόδιο, έτσι, και γίνει η ένταση. Και πάμε στα Ήμια. Τα Ήμια, το Φιγκένα κάτω εκείνη το πλοιάριο, προσάραξε στα Ήμια τα Χριστούγεννα.
Είχαμε ρηματικές διακοινώσεις. Ξέρετε πότε βγήκε η κρίση? Η κρίση βγήκε όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης. Περίμεναν δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις να βγει νέος αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ. Περίμεναν να δουν ποιος θα είναι αρχηγός. Ο Σιμίτης ήταν ένας γερμανόφρον, γερμανοσπουδαγμένος ευρωπαϊστής πολιτικός. Του έβγαλαν την κρίση προτού πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Τον έβαλαν στο χείλος του γκρεμού και του είπαν: κοίτα, θα σε σώσουμε εμείς, αλλά θα πας στη Μαδρίτη και θα αναγνωρίσεις την Τουρκία νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και θα βγεις και στη Βουλή και θα πεις και ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο ίδιο σημείο. Πάμε για τέταρτη κρίση. Προσέξτε. Πάμε για τέταρτη κρίση. Αυτά που είπε ο κύριος Τσούνης προϊονίζονται κάτι τέτοιο και αυτά που είπε ο κύριος Τσαβούσογλου. Αυτό μας είπε στην ουσία. Ότι αν δεν, θα έχουμε φασαρίες με την Ελλάδα. Δηλαδή θα προκαλέσουν άλλη μια κρίση η οποία θα καταλήξει στο τραπέζι για να δούμε είτε το θέμα της αποστρατικοποίησης είτε θέματα άλλα ενεργειακά. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει δόγμα. Δεν το έχει. Γιατί ορισμένοι μπορεί να θέλουν μια κρίση για να κάτσουν στο τραπέζι και να πούν να υποχρεωθήκαμε για να μην κάνουμε πόλεμο. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει δόγμα και να πάρουν όλοι το μήνυμα ότι σε περίπτωση που επιχειρήσουν μια τέτοια φτιαχτή κρίση για να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις και να χάσει ξανά η Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει σημειακό. Επεισόδιο σημαίνει πόλεμος. Πόλεμος από την Ορεστιάδα μέχρι το ακροτήριο Άγιος Ανδρέας στην Κύπρο. Πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Η Ελλάδα πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι... Εντάξει, τώρα έχουμε και εκλογές, επικίνδυνα είναι και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει να προσέχουν όλοι στο στρατό, σε ένοπλες δυνάμεις, τις κινήσεις τους, να μην δώσουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να γίνει κάποια τέτοια κρίση και εν πάση περιπτώσει σε πολιτικό επίπεδο να είμαστε και επιχειρησιακό, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Δεν ήταν όλα ευχάριστα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.